Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε την Έφη Τριήρη, να δούμε τα τελευταία νέα, πώς ξεκινά η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Έφη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα Νέστη, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γερμανία ναι. και από ένα δημοσίευμα του Πολίτικο της Παρασκευής που λέει ότι η Γερμανία με βάση αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών σκέφτεται να ζητήσει μία παράταση από τα 4 έτη στα 7 έτη στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό σχέδιο. Είναι τα σχέδια με βάση το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Γερμανία έχασε την προθεσμία να καταθέσει στην Κομισιόν το δημοσιονομικό της σχέδιο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ο Λίτνερ, ο Υπουργός Οικονομικών, όπως λέει και το Πολίτικο, σε μια αντιστροφή ρόλων και συνθήκων, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ψάχνει μάλλον για περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών προκειμένου να ανταποκριθεί στα αριθμητικά κριτήρια, ο οποίος ο ίδιος επέμενε όταν γινόντουσαν οι συζητήσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, Ανέστη, ο Λίτνερ έχει πέσει θύμα των ίδιων των δημοσιονομικών πολιτικών, ναι, στις οποίες είχε πρωτοστατήσει πέρυσι στη διάρκεια των συζητήσεων. Θυμάσαι που δεν συμφωνούσε η Γερμανία με πάρα πολλά από τα κριτήρια, σωστά, του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Η κάθε χώρα μέλος, λοιπόν, με βάση το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ρυθμίζει τη δημοσιονομική της πορεία σε συνεργασία με την Κομισιόν, δηλαδή η ίδια καθορίζει τα δημοσιονομικά της περιθώρια, αν μπορεί να αυξήσει τις δαπάνες, να μειώσει τους φόρους, με βάση κάποια αριθμητικά κριτήρια και με βάση κάποιες προϋποθέσεις. Και επίσης η κάθε χώρα μέλος καθορίζει τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να κάνει. Οι χώρες που υπερβαίνουν τα όρια του χρέους, ναι, θα έχουν μια χρονική προθεσμία 4 ετών για να μπορέσουν να κάνουν τη δημοσιονομική προσαρμογή τους. Όσες τώρα απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής μπορούν να παρατείνουν αυτή την περίοδο από τα 4 στα 7 χρόνια. Οι μοναδικές χώρες που έχουν ζητήσει επταετή προσαρμογή μέχρι τώρα είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Φιλανδία. Από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταθέσει στην Κομισιόν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά διαρθρωτικά σχέδια οι 18 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει καταθέσει τετραετές σχέδιο, την περίοδο 2025-2028. Ναι. Η Γερμανία τώρα, για να μπορέσει να μειώνει το χρέος ως προς το ΑΕΠ κατά 0,5% όπως προβλέπει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για τις χώρες που υπερβαίνουν ελαφρώς μόνο το όριο του 60% του χρέους τους. Η Γερμανία υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Επειδή λοιπόν θεωρεί ότι αυτή η προσαρμογή της μείωσης του 0,5% είναι επώδυνη και μεγάλη, εν όψη βέβαια των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2025, για το λόγο λοιπόν αυτό σκέφτεται να παρατείνει αυτή την περίοδο στα 7 έτη. Ωστόσο, αυτή η παράταση δεν θα είναι αυτόματη, δεν θα δοθεί αυτόματα από την Κομισιόν. Θα πρέπει η Γερμανία να δεσμευτεί σε μια σειρά επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με αντάλλαγμα την πιο σταδιακή μείωση των δαπανών της. Mm-hmm. Και αυτό, Ανέστη, είναι, όπως είπαμε και πριν, μια πραγματικά αντιστροφή ρόλων και συνθήκων σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Σωστά. Όταν η Γερμανία πίεσε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Έτσι ακριβώς, Έφη.